Αλέξη, παρότι ο Χιμένεθ έχει πει ότι ο στόχος ο μεγάλος ήταν το κύπελο, ή τέλος πάντων θα ήταν το κύπελο, στο πρωτάθλημα, νομίζω στην τρίτη θέση πλέον δεν απειλείται. Ναι, πράγματι, νομίζω ξεκαθάρισε και αυτό. Μετά την πρώτη θέση, μετά την δεύτερη θέση, ξεκαθάρισε και η τρίτη θέση. Κανείς δεν μπορεί να απειλήσει την ΑΕΚ. Είναι πολύ ενδιαφέρον αυτό που μας παρουσίασε ο Γιώργος για το πώς το ψάχνει στην μεσαία γραμμή ο προπονητής. Έχει χρόνο ακόμα μέχρι τους ημιτελικούς του κυπέλου με την Λαμία και το καλό που του θέλω να το έχει βρει μέχρι τότε. Γιατί εκεί είναι που θα παίξει η ΑΕΚ τον πιο σημαντικό από το μοναδικό στόχο που της έχει απομείνει πια μέσα στη χρονιά. Δηλαδή, τουλάχιστον να φτάσει στον τελικό του κύπελλο. Ναι. Μιλούσαμε για το κακό μάτς που είδαμε Ατρόμητο ΣΑΕΚ, αλλά βρήκε τη λύση. Βρήκε τι έφταιγε για τον Ατρόμητο και δεν μπορούσε να δημιουργήσει πολλές φάσεις. Εντάξει, νομίζω ότι έλειπε ο πιο δημιουργικός παίκτης που έχει ο Ατρόμητος φέτος σε όλο το πρωτάθλημα, Μπρούνο. Νομίζω ότι είναι μεγάλη απώλεια δημιουργικά για τον Ατρόμητο. Αλλά γενικά για ένα παιχνίδι που ήταν. Παίχτηκε πάρα πολύ στο κέντρο με πολλές μονομαχίες. Να έχει τον έλεγχο στο κέντρο. Ναι, προσπαθούσε όμως ο ένας να καταστρέψει το παιχνίδι του άλλου. Επειδή το ποδόσφαιρο και για εμάς τους ποδοσφαιριστές, τους πρώην ποδοσφαιριστές, είναι ένα παιχνίδι που είναι αν θα πάρει σωστή απόφαση ή όχι. Και Άρτα εννοείται. Και σε πολύ λίγο χρόνο. Και κακές αποφάσεις και από τους δύο τερματοφύλακες θεωρώ. Και από τον Μπάρκα που βγήκε και ήταν εύκολο τον Κλούρι να τον περάσει την μπάλα από πάνω. Και τον γκολ που έβαλε ο Αλμπάνης. Νομίζω ότι είναι κακές αποφάσεις και από τους δύο τερματοφύλακες. Παρόμοιες φάσεις. Παρόμοιες. Πήραν κακή απόφαση κατά τη γνώμη μου οι τερματοφύλακες και τεράστια κακή απόφαση πήρε ο Βάρντα γιατί ο Κουλούρης είναι μόνος με το τέρμα να του δώσει την μπάλα να προηγηθεί ο Ατρόμητος. Αυτά νομίζω τα λίγα έγιναν στο μάτς. Ναι. Χάρηκα για τον Αλμπάνη, θα πρέπει να σου πω. Αυτή είναι η φάση που βλέπουμε με τον Βάρντα. Ναι, αυτή είναι πάρα πολύ εύκολη η πάσα. Δηλαδή είναι μόνος του Κουλούρης τελείως. Τι έλεγες, Αλέξη? Ότι στον ύποπτο χρόνο προκαιρού ένα πρωινό σε ένα φυσικοθεραπευτήριο, όταν ακόμα ήταν μέσα σε ένα βαθύ τούνελ τραυματισμού, ο Χρήστος Αλμπάνης, τον γνώρισα. Και γνώρισα έναν πολύ ενδιαφέροντα νέο άνθρωπο, έξω από το τι κάνει τώρα σαν ποδοσφαιριστής. Και έλεγα ότι χάρηκα πολύ σήμερα που τον είδα να βάζει. Και εγώ τι βλέπω είναι πολύ καλό από τον Αλμπάνη. Καταρχήν θα ήθελα να τον δω παραπάνω. Δεν ήρθε με το κινητό και το Facebook, αλλά είχε το βιβλίο μαζί του για να περάσει την ώρα του στο φυσικοθεραπευτήριο, πράγμα που δεν το βλέπεις από πολλούς ποδοσφαιριστές. Να πω εγώ κάτι που τον ξέρω πολύ καλύτερα από όλους μας. Ναι. Το Χρήστο Αλμπάνη. Ήταν στη Βρέμη μαζί μου, στους μικρούς βέβαια. Απλά ήμασταν σχεδόν κάθε μέρα μαζί. Έλα. Λέω δημοσιογράφος ανημέρωτης, τους έπιασες φίλε. Τους έπιασες φίλε. Ειδικά τον κύριο Αλέξη, ναι, ο άλλος δημοσιογράφος. Μιλάμε για ένα πάρα πολύ καλό παιδί. Άτυχος από τραυματισμούς, γιατί γενικά και στη Βρέμη είχε μικρό τραυματισμούς. Και στην ΑΕΚ φέτος. Και στην ΑΕΚ φέτος. Πολύ καλό παιδί, αλλά αυτό που είχα γνωρίσει εγώ είναι ότι σαν χαρακτήρας είναι πολύ καλός για το ποδόσφαιρο. Δηλαδή. Και αυτό το έλεγα συνέχεια, ότι. Ναι. Λίγο νεύρο. Λίγο αναλύτη, δηλαδή. Ναι. Ανεύρο. Μιλάμε για πολύ καλό παίχτη. Πραγματικά πολύ καλό παίχτη. Εμένα μου αρέσει, ό,τι βλέπω μου αρέσει. Θέλει. Πολύ αλλά καλό. Τον έχω δει λίγο. Λίγο έχει παίξει. Ναι. Μακάρι να τον δούμε πολύ περισσότερο. Σωκράτη, συγγνώμη, εξήγησε το λίγο αυτό το πολύ καλό παιδί. Όχι, κατάλαβα. Ενώ για το ποδόσφαιρο. Δεν είχε νεύρο, είπε. Δεν είχε νεύρο. Είναι soft γενικά. Ότι στο ποδόσφαιρο δεν χρειάζεται. Ναι, να είσαι καλό παιδί, αλλά μέσα στο γήπεδο. Και πού χρειάζεται τελικά, μπορούμε να πούμε χίλια παραδείγματα και στην κοινωνία, ας πούμε. Πολύ καλός άνθρωπος, πάρα πολύ καλός άνθρωπος για την κοινωνία που ζούμε. Ναι. Ναι, έτσι είναι. Τι είναι Παναθηναϊκός μικρός. Μικρός είναι Παναθηναϊκός. Όταν πατέρας μου Παναθηναϊκός, ο παππούς μου. Ο ένας ο παππούς μου, γιατί όλος ήταν ΑΕΚτζής, ναι. Μάλιστα, σε είχε πιάσει κιόλας. Αν θυμάσαι μετά από ένα παιχνίδι. Ναι, Παναθηναϊκός μικρός, αλλά από τότε που ξεκίνησα επαγγελματικά και ήρθα στην ΑΕΚ, χάθηκε αυτό το συνέστημα. 2-2 έχω. Παναθηναϊκός μικρός. Ναι. Εντάξει, δεν λέω ότι έγινε ΑΕΚ, απλά ήρθες. Ας το λέω εγώ, εντάξει. Παναθηναϊκοί ήμασταν και 2, αυτό δεν το είχαμε συζητήσει τόσα χρόνια στην Εθνική αυτό. Δεν λέγατε συλλογικά στην Εθνική, γι' αυτό πηγαίνατε καλά. Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Πώς πήρες την απόφαση να έρθεις σε εμάς, ενώ σε ήθελε και Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός? Δεν σε ρώτησα ποτέ. Ναι. Δεν το ρώτησες ποτέ? Όχι. Γιατί, θα σου πω, είχαμε μιλήσει με όλους. Βασικά όχι εγώ, πατέρας μου, ένας άνθρωπος που είχαμε, ο μάνατζέρ μου. Αλλά το ότι όταν ήρθα στην ΑΕΚ μπήκα κατευθείαν σε αποδυτήρια. Τη ομάδα. Πριν έρθει, πώς ήρθε? Πώς διάλεξε την ΑΕΚ? Πώς διάλεξε, γιατί ναι. Ερχόμενο στην ΑΕΚ,
Αν θυμάμαι, έκανε και μία προπόνηση με την πρώτη ομάδα και κατευθείαν μπήκα στα αποδυτήρια. Στο ΆΚΑ ήτανε. Νομίζω η ΆΚΑ έκανε στα προπονητικά. Ναι, το ΆΚΑ. Και ήταν ο Νίκος ο Γεωργίας, ήταν ο Λιμπερόπουλος. Καλαμαντιανή, έτσι το ψήσαμε. Στην Καλαμάτα είναι ωραία. Μόλις μπήκα, δέθηκα. Γενικά μου άρεσε. Βρήκα κάτι που δεν το είχα δει στις άλλες ομάδες και η επιλογή μου δεν ήταν δύσκολη μετά. Τον φέραμε και τον ψήσαμε. Εγώ εντυπωσιάστηκα που είχε ατζέντη στον Απόλλωνα Πεταλιδίου, δηλαδή σε παρακαλώ πολύ. Όχι, γιατί έπαιζε εθνική ομάδα. Έπαιζε εθνική, εκεί τον είδαμε. Ναι, εκεί με είδε και ο Ντέμις. Χωριό στην Αυστρία, κάπου σε κάτι βουνά. Οι ατζέντες πλησιάζανε εθνική παιδών νέων. Και να μην είχε από την ώρα που έρχονται μεγάλες ομάδες να σου μιλήσουν. Πρέπει να βρει κάποιον. Γιατί πώς να μιλήσει, μόνο θα μιλήσει. Ναι, θα μιλήσει εσύ, ο πατέρα σου. Θα μιλήσει με τον το μπαμπά σου. Μιλάμε για ένα παιδί που ήταν 16 χρόνια. Πόσο. 16-17. Ναι. Λοιπόν, και μετά έρχεται ο Φερνάντο Σάντο και του λέει πήγαινε στην Νίκη Βόλου 6 μήνες. Μου λέει ο Φερνάντο το Δεκέμβριο. Πρέπει να πάει να παίξει 6 μήνες δανεικός και μετά θα γυρίσει και θα γίνει βασικός στην ΑΕΚ. Δηλαδή θα γυρίσει και θα γίνει βασικός στα 18 και κάτι. Πάει στην Νίκη Βόλου, παίζει 6 μήνες. Φεύγει ο Φερνάντο, έρχεται άλλος προπονητής. Ο Σάρα Φεράρ. Έγινε βασικός. Δηλαδή σε πίστευε ο Σάντο. Εγώ το θυμάμαι γιατί γενικά. Για εμάς μικρότερους ο Σάντος ήταν λίγο άγριος, λίγο απόμακρος. Ναι, εντάξει. Εδώ ήταν για εμάς μεγαλύτερος. Θα ήταν για εσάς μικρότερος. Και εκείνη τη μέρα με φώναξε μέσα στο γραφείο και μου λέει, λέω εγώ τι έκανα πάλι. Ξέρεις, μου λέει ότι άκου να σου πω, πρέπει να φύγεις, πρέπει να πας δανεικός. Σε πιστεύω, αλλά πρέπει να παίξεις, γίνεται. Εντάξει, ναι, τώρα όταν μια και είχε και τρία στόπερ, τέσσερα, τα οποία ήταν πολύ καλύτερα από μένα. Λογικό ήταν να φύγω να παίξω. Και το δέχτηκα. Μου βγήκε σε καλό. Μα μου το είπε όλο. Μου το είπε από πριν. Τι θα κάνεις και θα γυρίσεις και θα παίξεις. Και μετά είχες και τον τράι που λίγο σε συμπαθούσε. Πολύ με συμπαθούσε. Και έχουμε πολύ καλές σχέσεις ακόμα. Σε λατρεύει. Το που ξεκίνησε την καριέρα στον Κράτη. Ησυχία σου, Πλάτο, παρακαλώ. Το που ξεκίνησε την καριέρα σου, μας το είπες. Το που έπαιξε μετά τα γνωρίζουμε. Το που παίζεις τώρα και με πολύ μεγάλη επιτυχία και αυτό γνωστό. Πού θα κλείσει την καριέρα σου, Κράτη Παπασταθόπουλε. Ακόμα έχουμε κάμποσα χρόνια. Ναι, εντάξει. Έχει καμιά δεκαετία, λέω. Όχι, δεκαετία δεν είναι. Πιστεύω 4 χρόνια ακόμα, 3-4. Ναι. Στο εξωτερικό. Πριν από 3-4 χρόνια σκεφτόμουν, έλεγα να γυρίσω στην Ελλάδα ένα χρόνο. Μήπως να γυρίσω στην Ελλάδα, να κλείσω την καριέρα μου, γιατί σκεφτόμουν έτσι. Τώρα θα πω ότι όχι, δεν θα γυρίσω στην Ελλάδα. Δεν σκέφτομαι να γυρίσω στην Ελλάδα, μπορεί να... 6 μήνες έτσι χαλαρά, ίσως για να κλείσει κάποια την καριέρα, μέχρι εκεί. Όχι, θα προτιμήσω να πάω στην Αμερική, στην Κίνα ή κάπου αλλού και για εμπειρία, από το να γυρίσω στην Ελλάδα. Αν η Καλαμάτα έχει φτάσει στη Super League τότε. Μα δεν είναι, εγώ δεν έχει σχέση, σχέση με την Καλαμάτα. Αλλά αν ο Απόλλωνα Μεταλλιδίου έχει ανέβει στην Αλφα Εθνική. Με το μέρος του, λέω. Εκεί δεν θα τον αφήσουμε εμείς, με τίποτα. Πιστεύω ότι τώρα πραγματικά και πολλοί εκτζίδες θα συνοχωρηθούν. Αλλά όχι, δεν σκέφτομαι να γύρω στην Ελλάδα. Ο Κατσουράνης το κάνει το λάθος, δεν τον κάνεις. Ναι, εντάξει, εμείς που κάναμε τα λάθη θα αφήσουμε τους μικρούς να κάνουν τέτοια λάθη με εμάς. Ποτέ. Εννοείται. Μάλιστα. Για την εθνική ομάδα θα γυρίσει στην Ελλάδα, έχουμε μάτσα. Πήρα τη λίστα των 23 παικτών μπροστά μου και βρήκα ότι οι 19 είναι 30 κάτω. Εσύ είσαι ένας από τους 4, 30 άνω. Λογικό είναι, παίζει χρόνια. Θέλω να ρωτήσω, οι μικροί έχουν χρόνο μπροστά. Ένας μεγαλύτερος έχει την πίεση και δεν είναι την πίεση από το εξωτερικό περιβάλλον, είναι την πίεση από μέσα. Να σπάσει αυτό το σερί των αποτυχιών μετά το 2014. Γιατί δεν έχουμε και πολλές ευκαιρίες ακόμα. Ναι, αλλά δεν μιλάμε για κανένα τρελό σερί. Εντάξει. Το 16 έξω, το 18 έξω, στο National League χάλια. Μιλάμε για δύο. Τρία στα τρία. Για δύο. Εάν σου πω ότι δεν πιέζομαι καθόλου στην ομάδα μου από θέμα παιχνιδιών, στρες, καθαρά ποδοσφαιρικό. Και μόλις έρχομαι στην εθνική, πιέζομαι γιατί πραγματικά έχω άγχος. Γιατί βλέπω κι εγώ ότι πραγματικά στενεύω. Κάτι δεν πάει καλά. Ναι, κάτι δεν πάει καλά. Και δεν είναι το τωρινό ότι ένα χρόνο υπάρχει αυτό το θέμα. Μιλάμε για 3-4 χρόνια. Ναι, έχω μεγάλη πίεση, πραγματικά. Είναι η μεγαλύτερη πίεση που έχω αυτή τη στιγμή στο ποδόσφαιρο είναι η εθνική ομάδα.
Αυτό κάνει να ισχύει και η δήλωση που είχες κάνει ότι παιδιά ως το γύρο 2020 και μετά σας χαιρετώ και να με θυμάστε. Αν δεν περάσουμε. Αν δεν περάσουμε. Αλλά, αν δεν περάσουμε ήταν. Αλλά, ναι, ναι, ναι. Είναι κάτι το οποίο το έχω σκεφτεί, έχω καθίσει με τον εαυτό μου γενικά. Και έχω αποφασίσει κάποια πράγματα. Και πιστεύω ότι μπορεί να είναι ο τελευταίος χρόνος στην Εθνική. Αν δεν περάσουμε θα είναι ο τελευταίος χρόνος στην Εθνική. Το έχω πάρει απόφαση, δηλαδή δεν είναι κάτι, είμαι συνειδητοποιημένος, δεν είναι κάτι που... Ότι να φύγουμε να έρθουν κάποιοι άλλοι να αλλάξει λίγο η γενιά, πώς, για ποιο λόγο. Ότι... Κουρασμένο τον ακούω, ότι... εννοώ πνευματικά. Και κουρασμένος είμαι και ότι πια βρίσκομαι 14 χρόνια στην Εθνική, 13 χρόνια στην Εθνική. Και είναι κάτι που ίσως και τα νέα τα παιδιά να χρειαστεί να αναλάβουν και αυτά κάτι περισσότερο. Ναι. Ευθύνες. Ευθύνες. Έχεις κοντά σου ένα πολύ νέο παιδί. Ο Κώστας τα ξέρει καλά, θα πει και αυτός. Εντάξει, λέγω νομίζω ότι αναλάβαν ένα φορτίο πολύ βαρύ, χωρίς να τους αναλογεί αυτοί που μείνανε πίσω. Γιατί όπως είπε, γίνανε τεράστια λάθη χειρισμοί το 2014 όταν τελείωσε το Μουντιάλ της Βραζιλίας. Η ΕΠΟ θεώρησε ότι ο όμιλος είναι πανεύκολος, σε έναν όμιλο που βγήκαμε τελευταίοι τελικά. Γιατί στο ποδόσφαιρο, όταν δεν είσαι μέσα στο γήπεδο, δεν ξέρεις ποτέ τι μπορεί να συμβεί. Ποτέ δεν μπορεί να θεωρήσει το ποδόσφαιρο ότι είναι εύκολο όμιλος. Και ΑΕΚ Μηχανιώνα, εύκολη κλήρωση λέει ΑΕΚ, αλλά αποκλείστηκε. Φέρνω την ΑΕΚ, γιατί είμαστε εδώ τη ΑΕΚ εμείς, έτσι. Φέρνω την ΑΕΚ παράδειγμα. Καταλαβαίνετε τι εννοώ. Δεν μπορεί να πει ποτέ, ειδικά στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο και στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο, ότι είναι ένα όμιλο εύκολο. Ποτέ. Και εμείς το 4 που περάσαμε και αργότερα που είχαμε επιτυχίες, οι όμιλοι ήταν, πάντα ήταν δύσκολοι. Δεν μπορεί να θεωρήσει ότι είναι ένα εύκολο όμιλο. Τι και νομίζω ότι άλλαξαν πάρα πολύ, ότι άλλαξε ο προπονητής, που είχε στοιχεία πάρα πολλά ίδια με τον προηγούμενο. Χωρίς να λέω ότι φταίει ο κύριος Ρανιέρη που ήρθε έτσι. Εγώ το μόνο που λέω είναι ότι ήταν ένας πολύ καινούριος προπονητής σε ένα πολύ καινούριο περιβάλλον. Άλλαξαν από το γραφείο τύπου μέχρι ότι φύγαμε ποδοσφαιριστές έμπειροι πάρα πολύ μαζί. Γιατί πολλοί κόσμοι στέκεται σε μένα και τον Καραγκούνη. Αλλά εγώ να θυμίσω ότι έφυγε ο Σαλπικίδης, έφυγε ο Σαμαράς, έφυγε ο Γκέκας, ποδοσφαιριστές έμπειροι. Που μεταδίδαν το κλίμα μέσα στα αποδυτήρια. Ναι. Είναι 5, δεν είναι 2. Αλλάζει και ο προπονητής. Οπότε... Αλλάζει και ο προπονητής. Φεύγει ο τεχνικός διευθυντής. Φεύγουν άνθρωποι που ήταν γύρω από την ομάδα. Και ξαφνικά έτσι δεν είναι ο Σοκράτη. Και άμα κάνω λάθος, μπορεί ο Σοκράτη να με διορθώσει. Παρουσιάζεται ένα κλίμα πολύ καινούριο. Και πάνω στον ενθουσιασμό ότι η ομάδα παίξε πολύ καλό ποδόσφαιρο στη Βραζιλία. Πόντος έπαιξε. Και άρα θα κάνουμε πλάκα. Και άρα θα κάνουμε πλάκα. Αυτό είναι λάθος. Πρέπει να πας βήμα-βήμα. Το πληρώσαμε σε 2 διοργανώσεις. Ναι. Το πληρώσαμε στην πρώτη. Η δεύτερη δεν σταθήκαμε άσχημα, κατά τη γνώμη μου. Πήγαμε στα μπαράς. Όχι, δεν σταθήκαμε. Πήγαμε στα μπαράς. Πιστεύω ήταν επιτυχημένοι. Νομίζω ότι ήμασταν επιτυχημένοι τη δεύτερη. Με Βέλγιο και Κροατία. Εννοείται. Ναι, και αφήσαμε έξω, όχι Κροατία. Βέλγιο και Βοσνία. Βέλγιο και Βοσνία. Κροατία ήταν στα μπαράς. Δεν ήταν στον όμιλό μας. Θέλω να πω ότι αφήσαμε έξω τη Βοσνία. Που την έχουμε και τώρα αντίπαλο. Για μένα το μεγάλο πατράκι είναι το 16. Δεν αρμόζει στην Εθνική που βγήκαμε τελευταία. Χάσαμε τα Φερόε, χάσαμε. Τώρα όμως είναι ένα καινούριο ξεκίνημα. Και εγώ αυτό που έχω να πω στον Σωκράτη είναι ότι δεν χρειάζεται να έχει ούτε πίεση ούτε άγχος, γιατί είπε ότι έχει. Είπε ότι έχει άγχος τώρα που έρχεται στην Εθνική. Δεν χρειάζεται να το έχει. Είναι ευθύνη από την κατάσταση. Ναι, γιατί αν δει την 23, είναι πολλά καινούργια παιδιά, καινούργιος προπονητής, καινούργιος τεχνικός διευθυντής, έμπειρος, που έχει γνώσεις και νομίζω ότι μπορεί να τους βοηθήσει. Και πρέπει να εάν το ζήσει όπως το ζήσει στην Arsenal, πιστεύω ότι το πιο πιθανό είναι να πάμε και να εμφυσίσει και τους υπόλοιπους, να πάμε και να περάσουμε στη διοργάνωση. Μακάρι, μακάρι. Νομίζω ότι πρέπει να το δει πιο χαλαρά δηλαδή. Εντάξει, το δω πιο χαλαρά, ναι, απλά. Δεν γίνεται να το δει πιο χαλαρά. Δεν είναι τόσο. Ψυχολογικά, τα έχει την πίεση, την έχει. Εσύ γνωρίζεις καλύτερα ότι με την καλή εθνική. Ποιο ήταν το άγχος πριν τα παιχνίδια και μετά τα παιχνίδια. Ναι, εντάξει, άγχος θα έχουμε πάντα, δεν το συζητάω, εννοείται. Και πόσο πιεσμένος ήσουν και πριν έρθει στην εθνική, γιατί ήξερε ότι η εθνική πια ήταν ένα σημαντικό κομμάτι τη ζωή σου, όχι μόνο ποδοσφαιρικό. Ναι. Σίγουρα έχει διαφορά, γιατί είχαμε επιτυχίες και οι επιτυχίες φέρνουν και τεράστια αυτοπεποίθηση, έτσι, κακά τα ψέματα. Ναι, και οι νίκες φέρνουν. Και οι νίκες. Όταν μάθεις λίγο στην ήττα, σε παίρνει από κάτω εύκολα και ιδιαίτερα εμάς τους Έλληνες. Πώς γίνεται να παίζουμε, πες μου. Εγώ θέλω να σταθώ στο. Μετά το Μουντιάλ, ειδικά. Αυτό που είπε ο Κώστας ότι. Τα αλλάξαμε όλα. Τα αλλάξαμε όλα. Χωρίς λόγο. Και το θέμα είναι ότι φύγαν παιδιά τα οποία ήταν βασικοί παίχτες. Και θα πρέπει να δούμε και ποια ήταν η εθνική πριν από 10 χρόνια. Από τι παίχτες είχε, πού παίζαν αυτά τα παιδιά, τι ηλικίας ήτανε
και τι εμπειρίες είχαν. Και να κοιτάξουμε και το τώρα. Δεν συγκρίνει το ελληνικό πρωτάθλημα 10 χρόνια πριν με το ελληνικό πρωτάθλημα το τωρινό. Και επειδή έχω ακούσει ότι γενικά ξέρεις κάτι, ναι, αλλά παίζεται πολύ στο εξωτερικό. Ναι, παίζουν πολλά παιδιά στο εξωτερικό. Ποια παίζουνε, σε ποιες ομάδες παίζουνε και αν αυτές οι ομάδες παίζουνε ήταν καλύτερες από τον Ολυμπιακό προ 10 ετών, καλύτερες από την ΑΕΚ προ 10 ετών, καλύτερες από τον Παναθηναϊκό προ 10 ετών. Δηλαδή, επειδή ακούω πολλά και λένε και γράφονται και. Δεν είναι εύκολα τα πράγματα. Υπήρχαν πολλοί παίκτες που παίζανε με περισσότερο ανταγωνισμό παλιότερα. Περισσότερο ανταγωνισμό και. Σε καλύτερες ομάδες. Και παίκτες, κακά τα ψέματα, με καλύτερη ποιότητα. Δηλαδή. Ναι, είναι πολύ φυσιολογικό αυτό που λέει ο Σωκράτης. Ναι. Είναι για μένα καθαρά αγωνιστικό. Δηλαδή, ο Σωκράτης π.χ. θα νιώσει πολύ πιο άνετα όταν παίζει με αυτόν που παίζει στόπερ και έχει μπροστά του τον Κατσουράνη και τον Καραγκούνη. Θα νιώσει μια άλλη ασφάλεια. Σωστά. Είναι λογικό, έτσι. Λογικό είναι, αλλά δεν είναι λογικό να κάνει από τα Φερόε. Όχι, αυτό δεν υπάρχει. Αυτό έχει να κάνει, η δικιά μας. Δεν υπάρχει δικαιολογία να χάνει από τα Φερόε. Μπορεί να υπάρχει. Μπορεί να τύχει. Μία στο εκατομμύριο. Το θέμα είναι πώ μπαίνει μέσα και πώ το αντιμετωπίζει. Για μένα αυτή η εθνική ομάδα, με όποιου και παίχτε, όποιοι και να φύγανε, δεν μπορεί να χάσει από τα νησιά Φερόε. Μπορεί να χάσει από τη Βοσνία, μπορεί να χάσει από την Κροατία. Μπορείς να χάσεις από τη Φιλανδία. Από πάρα πολλές ομάδες. Δεν μπορείς να χάσεις από τα νησιά Φερόε. Ναι, εκεί ήταν ένα άλλο πράγμα. Και δύο φορές μάλιστα. Και δύο. Ναι, και ήταν και η εικόνα μας, δεν ήμασταν και καλύτεροι από αυτό. Αυτό. Είχαμε 5 δοκάρια, δεν χάσαμε. Και τώρα πραγματικά το λέω αυτό, δεν θέλω να μειώσω κάποια παιδιά. Αλλά. Όχι, έτσι είναι το ποδόσφαιρο. Έτσι είναι το ποδόσφαιρο. Αυτή η εθνική έκανε έναν κύκλο. Φύγανε κάποια παιδιά που ήταν επιτυχημένοι, μια μεγάλη ομάδα. Ο Σωκράτης ήταν από το 7 στην Εθνική, περίπου, περίπου δηλαδή. Δηλαδή εγώ έπαιξα 7 χρόνια μαζί. 6, όχι. Το 7. Το 7, 7. 7 χρόνια παίξαμε μαζί δηλαδή στην Εθνική. Και αυτά τα παιδιά που είναι τώρα στην Εθνική, μπορεί σε 3 χρόνια... Και μπορεί σε 3 χρόνια, μπορεί σε 5 χρόνια να έχουν μια πάρα πολύ καλή ομάδα. Να είναι άλλοι παίχτες. Και πραγματικά... Θέλει υπομονή. Θέλει υπομονή και πραγματικά τώρα έχουμε πάρα πολύ καλό κλίμα. Δηλαδή πάρα πολύ καλά παιδιά, παιδιά που στενοχωριούνται για την εθνική ομάδα. Υπάρχουν πολλά παιδιά τώρα που τα βλέπεις και λες. Μετά τον αγώνα στενοχωριούνται όταν κάτι δεν πάει καλά. Mm-hmm. Αλλά είναι παιδιά τα οποία έχουν νεαρή ηλικία, έχουν χρόνο μπροστά τους, δεν έχουν πάρα πολλές παραστάσεις όπως είχε η προηγούμενη ομάδα. Είναι πολύ σημαντικό να υπάρχει κλίμα όμως και. Το κλίμα υπάρχει, η θέληση υπάρχει, απλά δεν είναι εύκολο. Δεν είναι καθόλου εύκολο. Όχι. Εννοείται δεν είναι εύκολο. Και είναι πολύ λογικό. Και ιδίως όταν έρχεσαι μετά από δύο αποτυχημένες. Αλλά, και με καινούριο προπονητή πάλι. Πάλι με καινούριο προπονητή. Πάλι καινούργια όλα. Είναι πάλι, ναι, πάλι καινούργια όλα. Σωστό. Και θα το πω και για τον τωρινό προπονητή. Σε περίπτωση αποτυχίας, δεν νομίζω ότι ευθύνονται οι προπονητές. Δηλαδή, όπως και για τον Σκίμπε. Πήγε την ομάδα εκεί. Ή το Ρανιέρι, για παράδειγμα. Δεν νομίζω ότι ευθύνονται. Ευθύνονται και οι παίχτες και οι προπονητές. Ποτέ δεν ευθύνονται οι παίχτες. Τα πάμε αυτά. Όχι, εγώ πιστεύω ότι ευθύνονται και οι παίχτες. Μία απέτηση έχουμε από τους ποδοσφαιριστές. Να μπαίνουν και να τα δίνουν όλα. Εντάξει, όμως όταν μπαίνεις και χάνεις από τα Φερόε, σημαίνει ότι φταίς και εσύ. Αν δεν τα δώσεις όλα. Για να χάσεις όμως δύο φορές από τα Φερόε, σημαίνει ότι κάτι δεν έκανες καλά. Κάτι δεν έκανες καλά, σίγουρα, αλλά αυτός που σε προετοιμάζει για να μπεις μέσα, προπονητής, διοίκηση. Έχει την ευθύνη παραπάνω από σένα. Έχει την ευθύνη παραπάνω από σένα. Απλά εγώ δεν βγάζω τον εαυτό μου απ' έξω και σαν αρχηγός λέω ότι και εμείς έχουμε ευθύνη. Μπορεί και μικρότερη, αλλά έχουμε. Μας περιμένουν δύο μάτς μπροστά μας. Ναι. Θα προβληθούν σε απευθεία σύνδεση. Ναι. Τώρα πρέπει να πάμε στο σήμερα. Και έχουμε μπροστά μας άλλο ένα ραντεβού με τον Τζέκο. Τελευταία φορά που είχατε αρπαχτεί άσχημα. Γιατί όχι, κάτι. Τελευταία φορά τους περάσαμε το όμως. Ναι, πάντα τους περνάμε. Να πω απλώς ότι τα παιχνίδια τα βλέπουμε, θα τα δείξει όλα η τηλεόραση του Open. Πρώτο παιχνίδι το Σάββατο, Λίχτενστάιν, Ελλάδα 10 παρατέταρτο. Σε περιγραφή Αλέξη Πυρόπουλου και σχόλιο Ντέμι Νικολαίδη. Και βέβαια σε εκπομπή νωρίτερα και αργότερα κτλ. Έτσι θα έχουμε τα πάντα. Και όλο το πρόγραμμα που είδατε μόλις τώρα. Συνεχίζει η κουβέντα, Αλέξη. Σκεφτούμε τον Τζέκο, εκεί έχω κολλήσει τώρα εγώ. Εντάξει, κόλλησε εσύ τώρα. Κοιτούσα τα νούμερα του προχθές. Έχει κοστά 99-55. Σε παρακαλώ πολύ. Εντάξει, εμά με βάλει γκολ και δεν βάζει άλλου. Είναι έξω πραγματικά. Πε σε σεντερφόρ μου. 99 συμμετοχές, 55 γκολ. Στην Εθνική. Σε ποιον, στο. Ναι. Ζελέζνιτσα. Έλεγα, μιλάει για τη Ρώμα. Α, όχι. Είναι μεγάλος παίχτης, ναι. Είναι, εντάξει, είναι. Εννοείται ότι είναι μεγάλος παίχτης. Εννοείται. Αλλά. Έχουμε καλή άμυνα γενικά. Χωρίς το Μανολά αυτή τη φορά. Χωρίς το Μανολά. Μεγάλη απώλεια. Αλλά έχεις παίξει πολλές φορές με το Σιώβα.
Έχω παίξει. Με πολλούς έχει παίξει στην εθνική. Με πάρα πολλούς. Λέμε για αυτό που θα παίξει τώρα. Ναι. Ο Κώστας όντως είναι μεγάλη απώλεια γιατί εκτός του ποδοσφαιρικού έχει και την τρέλα, την καλή την τρέλα. Και είναι μεγάλη απώλεια για την εθνική. Ο αρχηγός επίσης. Βασίλης Προσίδης. Μεγάλη απώλεια κι αυτός. Πολύ σημαντικός για την εθνική ομάδα. Έχουμε απώλειες. Γενικά. Είναι δεκάδα όμως, δεν ξέρουμε ποιοι θα παίξουν. Όχι δεκάδα. Όχι, απώλειες. Είναι για τους παίχτες που... που δεν έχουν εκλειθεί καν. Είναι, που δεν βρίσκονται. Είναι ο Λάζαρος που έκανε χιαστούς. Ο Λάζαρος, ο Πέλκας, τραυματίας. Ο Πέλκας. Μακάρι να ξεκινήσουμε... Έχει νέα παιδιά πολλά η ναι, αλλά ομάδα. Θα το πάμε λίγο πίσω σαν τα νησιά Φερόες, ότι ό,τι απώλειες και να έχουμε, δεν θα κερδίσουμε και πάμε να δούμε το επόμενο. Εννοείται. Εννοείται. Δεν υπάρχει δικαιολογία. Για μένα δεν υπάρχει δικαιολογία να χάσει από τα Φερόε ούτε από το Λίχτενστάιν. Δεν υπάρχει δικαιολογία. Το ΆΚΑ, πόσο είναι. Πώς το είπαμε, πήρε. Θέλω να ρωτήσω ποιο είναι το καταλληλότερο γήπεδο για να παίξουμε τα μάτς του Ιουνίου. Για μένα, το Καραϊσκάκι. Και για μένα. Μακράν το καταλληλότερο γήπεδο. Το ΆΚΑ είναι. Προσωπικά, εγώ στο ΆΚΑ νιώθω πολύ άσχημο. Δεν μπορώ να παίξω. Ειδικά εσύ που έχει συνηθίσει. Μα... αν είχε 60.000 θα μπορούσε. Αλλά όταν δεν έχει. Νιώθω τώρα όμως για να είμαστε ρεαλιστές, δεν υπάρχει Καραϊσκάκι, δεν παραχωρείται. Τώρα παίζουμε στο ΆΚΑ σίγουρα. Ναι. Με τις ρεαλιστικές λύσεις που έχουμε στα χέρια, ποιο θα ήταν το καταλληλότερο. Οποιοσδήποτε ποδοσφαιριστής θέλει γήπεδο χωρίς κουλουάρ, χωρίς στίβο. Γιατί έχει τον Άρη, ας πούμε, λόγο. Χαριλάω. Άσχημο είναι. Ναι, δεν αλλά δεν αποφασίζει ο Σωκράτης. Το θέμα είναι ότι. Αρχηγός όμως. Στην Ελλάδα υπάρχει ένα πρόβλημα. Το έχουμε συζητήσει πολλές φορές. Είμαστε οι πρώτοι ποδοσφαιριστές που θέλουμε μια έδρα. Και ο Κώστας το ξέρει πάρα πολύ καλά αυτό. Και είχαμε έδρα. Είχαμε έδρα. Αλλά το ελληνικό ποδόσφαιρο, για άλλη μια φορά. Υπάρχουν και πολίτες. Δεν βάζει την εθνική προτεραιότητα το ελληνικό ποδόσφαιρο. Εντάξει. Πια η εθνική δεν είναι προτεραιότητα. Φαίνεται αυτό καθαρά. Η εθνική πια δεν είναι προτεραιότητα. Και ξέχωρα ότι η εθνική δεν είναι στα καλά της όπως ήταν. Παλιότερα. Δεν είναι και προτεραιότητα. Δεν είναι το ποδόσφαιρο προτεραιότητα για την ΕΠΟ. Θέλεις να είναι η εθνική. Ένα και το αυτό είναι. Κάνουν πολιτική παντού. Πάντως για την εθνική είναι δύσκολο. Και στο ΆΚΑ πιστεύω ότι αν τελικά παίξουμε, γιατί στην Ελλάδα βρισκόμαστε. Μέχρι Ιούνιο, τελευταία στιγμή Ιούνιο, δεν ξέρουμε τι μπορεί να γίνει. Βλέπεις. Πιστεύω ότι θα έχουμε πολλές απώλειες. Γενικά, αν είναι η έδρα, λες εκεί. Εκτός και αν γεμίζουμε το ΆΚΑ και έχουμε 60.000 κόσμο. Το έχουμε ξαναδεί αυτό. Το έχουμε ξαναδεί. Με την εθνική, όχι. Παλιά, πότε έχει γίνει. Μια φορά παίξαμε για γιορτή με το Ίσουνα, νομίζω. Βάλαμε 5 γκολ στο... Μπορεί να με το Λουξεμβούργο να παίζαμε. Θυμάσαι. Δεν θυμάμαι, πραγματικά. Παίξαμε πολλά ματσιά. Για να νιώσει ένα ποδοσφαιριστής εκεί. Εγώ δεν καταλαβαίνω. Δηλαδή, ή ο ΆΚΑ ή τίποτα. Γι' αυτό είπα προηγουμένως την ιδέα του Άρη. Φτάνει, δεν τον βάλουμε να αποφασίσει. Το καλύτερο θα ήταν. Πραγματικά, το καλύτερο θα ήταν η εθνική να παίζει μία στο Καραϊσκάκι, μία στο Χαριλάου. Στο Χαριλάου, μία στο Τζούρα. Λεωφόρος θα ήταν καλύτερα. Γιατί να μην πάει στην Κρήτη, για παράδειγμα. Εκεί εμείς. Ναι, εμείς έχουμε πει ότι δεν είναι στην Κρήτη. Δεν είναι έτοιμο ακόμα. Και Λεωφόρος θα ήταν καλύτερα. Και δεν ξέρω και εφόσον δεν θέλει. Κανένα στην εθνική ομάδα, μήπως θα ήταν καλύτερο να παίξει στο εξωτερικό. Στη Γερμανία, στη Στουτγκάρδη, κάπου που υπάρχει ελληνισμός τουλάχιστον. Το γεμίσουμε το γήπεδο. Εκεί θα γεμίσει τουλάχιστον το γήπεδο. Πάμε στην UEFA και του πούμε ότι εμείς δεν θέλουμε να παίξουμε στην Ελλάδα, θέλουμε να παίξουμε στη Γερμανία. Μελβούρνη είναι το καλύτερο. Έχει παίξει καμπιονάτο, Bundesliga, Premier League. Αφήνω το καμπιονάτο. Πάω στα άλλα που είναι και λίγο πιο κοντά τα πρωταθλήματα και πιο θεματικά. Bundesliga, έφυγε, πήγε σε Premier League. Διαφορές. Όχι τεράστιες, αλλά έχει διαφορά. Η Αγγλία είναι, η Premier League είναι άλλο πρωτάθλημα. Είναι... ακόμα και σε ένταση, πιο μεγάλη ένταση από τη Γερμανία, η οποία παίζει σε full ρυθμό. Κυρίως όχι σε ένταση. Έχουν μια μικρή διαφορά γιατί είναι πιο γρήγοροι παίχτες, αλλά το ένας με έναν αλλάζει το όλο παιχνίδι. Δηλαδή? Είναι πιο δύσκολο, δηλαδή όλες οι ομάδες έχουν καλούς επιθετικούς. Έχουν... κάνεις πάσα για την επόμενη ερώτηση. Έχουν παίχτες οι οποίοι μπορούν ανά πάσα στιγμή να κάνουν τη ζημιά. Και γι' αυτό καλύτερη το λόγο... ποιότητα παικτών δηλαδή. Αφού έχουν πιο πολλά λεφτά. Να. Και γι' αυτό το λόγο κιόλας η Premier League είναι το καλύτερο πρωτάθλημα. Ποιος είναι... είδαμε και στο Champions League. Συγγνώμη, έχω ερωτήσεις, Αλέξη. Αυτό λέω για την Premier League. Το είδαμε και στο Champions League. 3-0 στην Bundesliga. Ναι, εντάξει, το είδαμε φέτος. Η Σάλκε, η Λίβερπουλ, την Bayern.
και η τότε να την ναι, τον Ντόρτμουντ. Το είδαμε φέτος, αλλά τα προηγούμενα χρόνια δεν ήταν έτσι. Ναι, δεν ήταν έτσι. Και πιστεύω ότι αυτό που κυρίως τις ομάδες της Αγγλικής τις κουράζει είναι ότι έχουν πάρα πολλά παιχνίδια. Ναι, πολύ αλλιώς πιστεύω ότι και στο Champions League θα είχαν ακόμα μεγαλύτερη επιτυχία στα χρόνια που περάσανε. Πιο δύσκολος αντίπαλος έχεις παίξει με όλους. Με όλες τις ομάδες. Στην Αγγλία εννοούμε. Στην Αγγλία. Επιθετικός που θα δυσκόλυψε περισσότερο. Αν βρεθεί σε κακή μέρα, πιστεύω ότι όλοι είναι δύσκολοι. Πες μου έναν. Θες να πω το δικό σου τώρα. Τι... Όχι. Δεν θέλω να πεις τίποτα. Κάποιον που έτυχε. Σκέψη πολύ. Άστο. Υπάρχουν καλοί, πάρα πολύ καλοί. Πάρα πολύ, εννοείται. Όπως και ο Σαλάχ, ο Μανέ, ο Αγκουέρο. Ο Λουκάκου. Λουκάκου. Κέιν. Αυτό δεν είναι ένα, είπαμε 15. Υπάρχουν πάρα πολύ καλά. Υπάρχουν, έχεις δίκιο. Είναι πάρα πολύ δύσκολα με όλους τους παίχτες. Δεν είναι ότι ένα παιχνίδι βγαίνει ξεκούραστα και λες ότι παίζω και τελειώνω. Το καταλαβαίνω. Απλά λέω πως κάποιος έτυχε. Θέλω Κλοπ, άποψη. Αν δεν πεις εσύ, ποιος θα πει. Πολύ καλός προπονητής. Πολύ καλός άνθρωπος καταρχάς. Ξεκινάμε από αυτό. Έξω από το γήπεδο είναι πολύ. Με τους παίχτες τα πάει πάρα πολύ καλά. Πολύ φιλικός, βγάζει το 100%. Πώς το κάνει αυτό, γιατί αυτό βλέπω. Έχει αυτό το χάρισμα. Καρά. Έχει αυτό το χάρισμα. Αυτό που έχει είναι χάρισμα εκτός γηπέδου. Μέσα στο γήπεδο επίσης πολύ καλός προπονητής. Και μια βίδα οπωσδήποτε. Παίρνει το 100% των παικτών. Το παίρνει. Η βίδα την έχει εδώ τώρα. Έχει το στυλ που. Η Λίβερπουλ έχει καθαρά το στυλ που είχε και η Ντόρτμουντ. Ναι. Αυτό το, ότι... το πέρασε μέσα σε 6 μήνες, νομίζω, πολύ γρήγορα. Και πιστεύω ότι κυρίως το ποδόσφαιρο πάει προς τα εκεί. Δηλαδή, φύγαμε από την εποχή της τακτικής, το ιταλικό, πήγαμε στην εποχή του Tiki Taka και τώρα πάμε στην εποχή του γρήγορη αντεπίθεση και γκολ. Δηλαδή, τρεις επαφές και στην εστία. Ο Κλοπ το ξέρει, το δουλεύει πάρα πολύ καλά αυτό. Και γι' αυτό και η Λίβερπουλ είναι πετυχημένη, έχει μια πάρα πολύ καλή πορεία. Είναι λογικό. Θα κρυθεί τον Απρίλιο που θα παίξουν οι United City. Εκεί θα παίξει το πρωτάθλημα. Στην Αγγλία ποτέ δεν ξέρεις. Πιστεύω ότι είναι πολλά παιχνίδια ακόμα. Είναι πολλά δεν είναι. Πολλά. Είναι δύσκολα παιχνίδια. Έχουν και οι δύο δύσκολα παιχνίδια. Αλλά θεωρώ ότι έτσι όπως βλέπω και τις δύο τις ομάδες, ότι η City έχει κάτι το διαφορετικό σαν ομάδα. Δεν ξέρω. Είναι η οργάνωση, είναι ο τρόπος παιχνιδιού. Και επειδή τους αντιμετώπισα και τους δύο, ξέχωρα ότι με τη Λίβερπουλ ήταν κακό το βράδυ. Από το σκορ. Η City έχει το κάτι του, κάτι το διαφορετικό. Αυτό είναι ο Γκουαρντιόλα, είναι ο τρόπος παιχνιδιού. Δεν ρωτήσαμε Σωκράτη αυτό απευθείας να πεις ότι. Όχι, πιστεύω ότι ναι, έχει κάτι διαφορετικό. Έχει παραπάνω νεύρα τώρα τελευταία ο Κλοπ από ότι μας συνηθίζει. Τον βλέπω λίγο παραπάνω. Όσο πλησιάζει το τέλος, πιστεύω ότι θα τον βλέπουμε πιο. Νευρικό. Πιο νευρικό. Πιο έρημο θέλουμε να τον βλέπουμε πάνω από ό,τι κερδίζουμε. Θα τον βλέπει. Εντάξει, είναι αναλόγως. Γενικά οι αντιδράσεις του φαίνονται. Είναι εκρηκτικές. Φαίνονται στο φακό. Αλλά είναι πάρα πολύ καλός άνθρωπος εκτός γηπέδου. Πολύ καλός άνθρωπος. Θα βγει Arsenal Champions League. Εύχομαι. Μέσα από το πρωτάθλημα ή από την κατάκτηση του Europa League. Να βγει είναι το θέμα. Ναι. Μακάρι και από τα δύο. Έχουμε καλή ομάδα. Πια ο προπονητής έχει καταλάβει και έχει περάσει και τη φιλοσοφία του, αυτό που θέλει στην ομάδα. Και αυτό που βγάζει τα τελευταία παιχνίδια είναι μέταλλο. Είναι σκληρή, δηλαδή έχουμε γίνει σκληροί σαν ομάδα, παίζουμε για το αποτέλεσμα, έχουμε βελτιωθεί και επιθετικά και αμυντικά, κυρίως αμυντικά που ήταν και το πρόβλημα όταν ξεκινήσαμε, και το πρόβλημα των προηγούμενων ετών. Πολύ καλός προπονητής. Δεν το περίμενα στην αρχή, μόλις ξεκινήσαμε, γιατί ήταν καινούριος, καινούργιοι παίχτες, ήμασταν λίγο στα χαμένα. Αλλά είναι πάρα πολύ καλός προπονητής. Και περνάει και τη φιλοσοφία του στην ομάδα. Δηλαδή φαίνεται αυτό. Η Arsenal βγάζει το κάτι διαφορετικό. Περιέγραψε ό,τι βλέπουμε, νομίζω, για την Arsenal.